Εδώ είμαστε φίλοι μου και πάμε τώρα να μιλήσουμε για ψηφιακό marketing και έχουμε εδώ τον specialist, τον expert, ο Κωνσταντίνος Καλαμίδα, Marketing and Communication Strategy, στην δίπλα μου. Κύριε Καλαμίδα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Κύριε Τζορμπο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά εμείς για να μας διαφωτίσετε για αυτά που ακούμε, για αυτά που βλέπουμε και πολλοί κόσμος απλώς ακούει τους ξένους τίτλους, υπερισχύουν και τα αγγλικά σε αυτές τις ομάδε ε, ομάδες έτσι, ε, και ε, ε, δεν καταλαβαίνουν ακριβώς που παίζεται όλο το παιχνίδι. Τα social media είναι αυτά που πραγματικά παίζουν σημαντικό ρόλο και στο προεκλογικό αγώνα, κύριε Καλαμίδα. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί αγγλικοί τίτλοι που έχουν πάρει σφρήσει στο marketing, γιατί το marketing μα έρχεται από την Αμερική. Οπότε ο όρο ε, αυτό τη αγορά που προσδίδει αυτή η επιστήμη έχει πολλέ λέξει που ταιριάζουν καλύτερα στα αγγλικά από τα ελληνικά. Είμαι άνθρωπο που μου αρέσει πάρα πολύ το να χρησιμοποιώ ελληνικού όρου. Α πούμε, λέμε στα social media engagement, θέτοντα να πούμε την αλληλοπίδραση που μπορεί να έχει ένα χρήστη με ένα μέσο, με μια επιχείρηση, με έναν άνθρωπο, μια υπηρεσία, ένα προϊόν. Ε, οπότε είμαστε εδώ για να δούμε τι πρέπει να διαφωτίσουμε και πως για να μην μένουν μυστικά και κρυφά πράγματα Είναι αλήθεια ότι εσείς είστε παρότι πολύ νέος, είστε αρκετά χρόνια στο χώρο μου έχετε πει στο διάλειμμα ε, Άρα άλλαξε καθόλου, αλλάζει σιγά σιγά το πώς αποφασίζει ένας υποψήφιος να επενδύσει και αναφέρομαι στα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα κλπ και μετά πηγαίνουμε στο digital. Δεν αλλάζει. Έχει, έχει αλλάξει το τοπίο. Mm -hmm. Ειδικά μετά τα δύο χρόνια, δυστυχώς, του ε, κορονοϊού και των, ε, πραγμάτων, και της κατάστασης ε, που ζήσαμε, αυτό έχει αλλάξει άρδιν. Εγώ για να καταλάβετε ήμουν άνθρωπος που υπήρχα στον κόσμο του μάρκετινγκ στις, παραδοσια... στις εποχές που υπήρχαν τα παραδοσιακά μέσα αυστηρά, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα και μάλιστα τότε για να μπει μια επιχείρηση σε ένα από αυτά τα μέσα έπρεπε να έχει και ένα αρκετά αυξημένο budget και η επιχείρηση στην οποία δουλεύω είναι αποτέλεσμα της κρίσης που γέννησε τη δεκαετία των μνημονίων. Άρα λοιπόν βρήκαν οι επιχειρήσεις νέα κανάλια επικοινωνίας να επικοινωνούν πιο στοχευμένα, πιο ειδικά με αυτούς που έχει νόημα να τους ακούσουμε. Τώρα να το πάρουμε αυτό σε περίπτωση ε, πολιτικού και τάξης μεγέθους ε, στην πολιτική, είτε έχει να κάνει σχέση με τοπική αυτοδιοίκηση είτε έχει να κάνει με, το, με την επικράτεια ευρύτερα. Με τις εθνικές εκλογές. Α, α, ναι. ακρι, ακριβώς. Ε, είναι το α και το ω το να μπορούν οι υποψήφοι η εν ενεργεία ασκούντα σε διοίκηση, να επικοινωνήσουμε το κοινό του. Γιατί ξέρετε, τώρα επειδή είμαστε σε φάση που μιλάμε για εκλογέ εδώ και πάρα πολλού μήνε. Οι οποίε τώρα έχουν μετατεθεί λόγω του τραγικού δυστυχήματος Εγώ θα πω Ιούλιο. Ε, παρότι. Και εκτίμησή <laughs> η εκτίμησή πολιτική, <είναι> για Ιούλιο. <laughs> δηλαδή. Τα ρεπορτάζ δίνουν για Μάιο. Αλλά μετά από το εξαιρετικά λυπηρό ε, γεγονό, ε, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Ε, είμαστε σε φάση ότι πλέον δεν χρειάζεται να περιμένουμε την τετραετία για να δούμε τον υποψήφιο ε, ή τον εκλεγμένο τον ερετό να περπατάει στους δρόμους ε, της περιφερειάς του ή του Δήμου του μπορεί να φτιάξει μια καθημερινή επικοινωνία ειλικρινή πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε πόσο εύκολη είναι η διάδραση στον κόσμο των social media είδαμε με το συμβάνε στα, στα τέμπη Πώ ο κόσμο εισπυρώθηκε, ενημερώθηκε, βγήκε στου δρόμου και όλο αυτό τον να πω έχω τώρα. Ε... και συνεχίζονται, υπάρχει... οι αντιδράσεις συνεχίζονται. Και θα συνεχίσουν για πάρα πολύ καιρό. Και βλέπουμε καιρό. τα πολιτικά πόνερα επίσης αυτού του δυστυχήματο, τα οποία για πολύ καιρό και κλειδωνίζουν, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ήδη τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν εκτιμάτε ότι ε, ο τρόπος που διαχειρίζεται η κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σηκώνει πολύ ψηλά το θέμα, θα ρίξει και δεν ε, ε, είχε εκείνο κυβερνήσει τα προηγούμενα χρόνια και ότι δεν υπάρχουν και εκεί ευθύνε. Πώ το βλέπετε. Τώρα αυτή είναι σαν να έχω στον νόμο μου μια δεύτερη φωνή, ένα διαολάκι να μου λέει ε, μη το πεις, μη το πεις, μη το πεις Η αλήθεια είναι ότι κάποια παράγματα κυρία Τζόρμπα, δεν είναι επικοινωνία, δεν είναι σκηνοθεσία. Και αν θέλετε, ένα πρόβλημα το οποίο να τολμήσω να πω ως ενεργός πολίτης πλέον, ε, αφήνοντα στην άκρη την ιδιότητα του μαρκετία, είναι του έθνου μας είναι ότι δεν υπάρχει ενηγενή αξιοκρατία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος έχει απολέσει την εμπιστοσύνη στο κράτος, στην εξουσία, στους θεσμούς, σε στ αυτούς που ασκούν διοίκηση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζούμε μια παράνοια, το οι πολιτικοί ε, να προσπαθούν να διαχειριστούν με επικοινωνιακού ε, ρόλους και λόγους το συμβάν, αυτοί που ασκούν, ή μάλλον αυτοί που παράγουν διασκέδαση ή lifestyle και infotainment εκπομπές να τοποθετούνται ως πολιτική ξεχνώντας έχοντας ο κόσμος με κοντή μνήμη ε, τα πράγματα που λέγανε πριν δύο χρόνια ή πριν ένα χρόνο και όλα αυτό το πράγμα είναι ένα καζάνι που βράζει και αυτό που βλέπουμε και εκτονώνεται ευτυχώς εκτονώνεται εγώ θα πω μέσα, από τα, ε, μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι καζάνι που κοχλάζει. Κοχλάζει. Ναι. κοχλάζει. Κάποια στιγμή θα λερωθούμε. Ε, πραγματικά θα συμφωνήσω μαζί σα. Υπάρχουν γεγονότα που πρέπει να μην υπερισχύει η επικοινωνία ή το πώ θα πούμε κάτι, αλλά να λέμε αυτό που από ψυχή μα βγαίνει ε, ή να αναλαμβάνουμε ευθύνε αν είμαστε ε, στι ε, θέσει ευθύνη. Το ζήτημα όμω είναι ότι ε, ο, αυτά τα social media και ο τρόπο που διεξάγεται ο δημόσιο διάλογο, όπου καθένα μπορεί να λέει ό,τι θέλει όπω θέλει, ε, δημιουργεί από παραπληροφόρηση, και fake news, μέχρι μπορεί να γίνουν και επικίνδυνα κάποια πράγματα όπω κυκλοφορούν. Ακριβώς Να πούμε τώρα εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν λίγα χρόνια ζήσαμε το ότι το Twitter απέκλεισε διαβίου τον τότε ενεργεία πρόεδρο τη Αμερική. Αν δηλαδή μα το λέγανε αυτό. Ναι, άμα μας το αυτό πριν πέντε χρόνια, θα λέγαμε. Ε, Βλέπει ταινία επιστημονική φαντασία. Και έχει γίνει. Άρα Θέλω και δηλαδή η να... εξουσία έχουν στα χέρια του. Ακριβώ. Αυτό είναι ένα, ένα, κομμάτι νομίσματος. Το πόσο δυνατά με τα σκάνδαλα τη ε, αναλυτικά ε, και όλη τη μεθόδευση για να φτάσουμε να έχουμε τον ε, ε, Τραμπ πρόεδρο. Άρα τι εξουσία μπορούν πραγματικά να ασκήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα το online περιβάλλον. Βλέπουμε πάντως και ένα κύμα σα διακόπτω, αλλά μπορεί Παλώ. να υπάρχει διάδραση. Βλέπουμε και ένα κύμα κατά του Elon Musk για τον τρόπο που δίκη. Ξέρετε τι γίνεται, όταν κάποιο υπερεκτίθεται, ε, Ευτυχώ του ξεφεύγουν και κάποια πράγματα για να βλέπουμε το πραγματικό του πρόσωπο. Και αυτό τώρα, α πάρουμε τον Νίλον Μάσκ να το κάνουμε υπουργό στην Ελλάδα ή τοπικό σύμβουλο σε κάποιου από του Δήμου μα. Ευτυχώ λοιπόν που του ξεφεύγουμε γιατί βλέπουμε και το αληθινό προσωπείο. Δεν θεωρώ ότι κάποιο ο οποίο εκτίθεται συνειδητά μπροστά σε μια κάμερα μπορεί να είναι 100% αληθινή. Για να κλείσω όμω λίγο το, το προηγούμενο. Προφανώ τα μέσα κοινωνική δικτύωση και όλο αυτό το online περιβάλλον έχει απίστευτη δύναμη. Αλλά από την άλλη, αυτό που θα πρέπει να κάνει ο χρήστη, αναγνώστη, πολίτη, είναι να συνεχίζει να είναι ενεργό και να φιλτράρει πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλά αυτό που βλέπει. Όσο εμεί φιλτράρουμε, τόσο πιο σωστοί και ενεργεί πολίτε, άνθρωποι, χρήστε θα Άρα, είμαστε. Άρα, κύριε Καλαμίδα, υπάρχει ευθύνη του καθενό από εμά και για αυτού που ψηφίζει και για το τι επιλέγει Μα... να <laughs> διαβάσει και από πού να ενημερωθεί. Αν θέλουμε να πάρουμε την πρόσφατη ιστορία τη Ελλάδα, τα τελευταία 12 χρόνια, στο οποίο άνθρωποι στην ηλικία μου, κοντά στα 40, έπρεπε να, στο επιχειρήν να περασουν 2 2-3 μνημόνια COVID και όλες αυτές τις περιπτώσεις, θα δείτε ότι υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πρωτοπορεί, με πλατφόρμες, με εξωστρέφεια, με, με νέες τεχνολογίες και υπάρχει και αυτή η Ελλάδα η οποία μένει πίσω με την παλιά σκέψη και τρόπο ναι. πράξης. Ε, κύριε Καλαμίδα, επειδή μιλάτε για ψηφιακό μετασχηματισμό, το, ε, κάποια πράγματα ε, πήραν πιο γρήγορο δρόμο ε, λόγω του κορονοϊού, ε, μπήκαμε σε διάφορε τεχνολογίε και στην χρήση τη τεχνολογία ευρύτερα. Την ίδια ώρα βλέπουμε αυτό που έγινε το δυστύχημα με την τηλεδιοίκηση που δεν λειτουργεί ακόμη τόσα πολλά χρόνια. Και σκεφτόμαστε, από τη μία μιλάμε για chat GPT, για τεχνητή νοημοσύνη, για Internet of Things κλπ. Και, και από την άλλη έχουμε υποδομέ που είναι θέμα ασφάλεια, που μετακινούνται χιλιάδε εκατομμύρια πολίτε σε όλα αυτά τα χρόνια και στην πραγματικότητα είναι τόσο πολύ πίσω. Θα το μια πρόταση πάρα πολύ εύκολα. Τις υποδομές και την τεχνολογία τις παράγουν και τις δημιουργούν κουλτούρες. Θα κάνω λοιπόν συγκεκριμένο αυτό το παράδειγμα. Όταν βρέθηκα πριν δύο χρόνια στην Ιταλία για να πάω από την Πολόνια στην επικράτεια της Λασπέτσια, το τρένο, επειδή είχαν μηχανοδηγία απεργία, δεν ακυρώθηκε η διαδρομή, Απλά άλλαξε και μα πήγαν μέσω μια ενδιάμεση πόλη. Μου ήρθε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα μέσα από την εφαρμογή τη Telegram, συμπληρώσαμε τα απαραίτητα στοιχεία και πήραμε πίσω η, η, μαζί με του δύο συνταξιδιώτε μου και τα 33 ευρώ τη διαδρομή πίσω. Να επαναλάβω ότι δεν ακυρώθηκε η διαδρομή μα. Κάναμε 20 λεπτά παρακαμψή. Ξέρετε, αυτά κάποιοι θα πούνε τώρα και είναι με ανοιχτό το θα, στόμα. Θα, αλλά <laughs> να πούμε ότι είναι από τι τρει χώρε η Ιταλία που έχει τον καλύτερο συντηρότητα. Το θα το συνδέσω γιατί ήταν. Ο Ιταλικός Σιδηρόδρομος δεν ήταν μια ιδιωτική εταιρεία και επειδή μιλήσαμε μέσω Telegram, όχι κάποιου bot αλλά με κάποιον άνθρωπο, η πρότασή μου τότε. Α, με άνθρωπο μιλήσαμε. Με άνθρωπο μιλήσαμε. Γιατί πριν από εσά είχα μια κουβέντα στην αρχή τη εκπομπή για το ότι εδώ δεν μπορείς να βρεις όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Στην Ξάνθη δεν ξέρουν αν περνάει η αμαξοστοιχεία και δεν μπορούσαν να βρουν. Ότι στην άνθρωπο δεν, δεν μπορούσε. μπορούσε να βρει κάποιον να το, να το μάθει. Συμπληρώνω λοιπόν την, την εικόνα αυτή που δημιουργώ τώρα. Πώ μιλήσαμε και. Απάντησα λοιπόν στον άνθρωπο που με εξυπηρετούσε μέσω του Telegram ότι είμαι πάρα πολύ περίφανος που πήρατε τα τρένα μας, μια νοτελεία. Εκεί όμως είχανε ιταλικά τρένα με ιταλική κουλτούρα οδήγησης, σε ιταλικές γραμμές και σε ιταλική κουλτούρα διαδρομής, με ιταλική ασφάλεια και δεν ήταν ένας ιδιώτης πάνω σε ένα δημόσιο φορέα με ένα μπάχαλο το οποίο βλέπουμε τι αποτέλεσμα τα έφερε και το κλείνω εδώ. Mm. Άρα οι κουλτούρες. Οι σοβαρέ δημιουργούν τεχνολογίε και καινοτομία. Ναι. Τώρα, επειδή είναι προεκλογική περίοδο και ήδη είδαμε τι πρώτε δημοσκοπήσεις και τον αντίκτυπο που έχει το τραγικό δυστύχημα στα κόμματα, θέλω να το σχολιασμό σα για το πώ χειρίστηκε, να... πώ βλέπετε ότι χειρίστηκε και εξακολουθεί να το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Είχαμε την άμεση παρέτηση Καραμαλή. Είχαμε την... και χθε το Υπουργικό, τον κύριο Μητσοτάκη, να λέει ότι φταίμε όλοι, αλλά πρώτα φταίμε εμεί ότι υπάρχει και ντροπή, ανέφερε ο ίδιος ο Πρωθυπουργό, από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ να αναδεικνύει ως μείζον αυτό το θέμα, προκειμένου να κερδίσει κάτι που αρχικά δεν φαίνεται να το κερδίζει δημοσκοπικά ενώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο και θα ξαναεπανέλθω σε αυτό που είπα νωρίτερα. Είναι μεγάλο μειονέκτημα στους πολίτες, ας αφήσουμε λοιπόν τους χρήστες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πρόβλημα της κοντής μνήμης δυστυχώ δεν έχει έλθει κανένα κυρία Τζόρμπα σε αυτό το πεδίο από παρθενογέννηση. Όλοι έχουν ευθύνε. Όλοι. Από πάνω μέχρι κάτω. Και αυτό που θέλω να πω, γιατί το έλεγα πολύ πρόσφατα ε, και τώρα τρέμει η φωνή μου για τα τρένα, γιατί εγώ είμαι ένα άνθρωπο που τα πρώτα μου ταξίδια ω ανεξάρτητο και αυτόφωτο νέο τα έκανα με τον ΟΣΕ. Ξέρετε πότε σταμάτησε η κυρία Τζόρμπα να κάνω ταξίδια με τον ΟΣΕ. Όταν οι κυβερνήσει ήρθαν και μου δείξαν το ασημένιο βέλο, μου είπαν για 3,5 ώρε, προσέξτε, και ήρθαν λοιπόν οι άλλοι άνθρωποι που κυβερνούν πλέον και το ίδιο τρένο το βαφτίσαν επιτυχία όταν το ίδιο βαγόνι με την ίδια μηχανή έκανε τέσσερις ώρες, άρα δεν υπήρξε καμία εξέλιξη mm. και σταμάτησα να κινούμε στην Αθήνα με τα τακτικά μου δρομολόγια που είναι εξαιρετικό μέσο γιατί σε αφήνει στην ομόνια και με το μετρό Αυτό είσαι στη δουλειά σου σε, σχέση με τα αεροπλάνα, σε, να σε το πέντε, πέντε λεπτά είναι έτσι, είναι γιατί έτσι. το αεροπλάνο είναι πάρα πολύ ωραίο αλλά θέλεις και μια ώρα να φτάσεις έτσι, από το αεροδρόμο μέχρι το κέντρο άρα η συνολική διαδρομή είναι η ίδια και σταμάτησα γιατί με κοροϊδέψανε. Άρα λοιπόν τώρα το πώς το διαχειρίζει το καθένας θα πρέπει να ανατρέξουμε από πίσω και, να, και όπως σας βλέπω και με βλέπετε να σας πω ότι και εγώ νιώθω ότι έχω αίμα στα χέρια μου. Και εγώ παίρνω το μερίδιο τη ευθύνη μου. Και το μερίδιο τη ευθύνη μα ο καθένα, τροφεύγουμε λίγο το κομμάτι της, του marketing, αλλά πάμε στο κομμάτι τη πολιτική, θα πρέπει να το εξαργυρώνουμε και να το εισπράττουμε στη βουλή, στη, στην κάλπη. Ναι. Ε, Εκεί Νομίζω ότι λοιπόν... θα φανεί, αλλά εδώ βέβαια, όταν κάποιο αγανακτεί, όταν ξεχυλίζει ένα ποτήρι από καιρό γεμάτο, ε, μια σταγόνα το ξεχυλίζει, εδώ δεν είναι σταγόνα, είναι ωκεανό. Ε, Όμω ε, βλέπουμε και την στροφή πάρα πολύ, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, θα ψηφίσουν και οι 18 τώρα πρώτη φορά, ε, σε κόμματα τα οποία μπορεί να ξεφεύγουν και από το δημοκρατικό τόξο, όπω συνηθίζεται να λέγεται. Η οργή δεν είναι ποτέ ψύχρεμη. Και είναι λογικό, είναι οργή. Μπορεί ε, πραγματικά να πάρει ε, στην δίνη της να, και, και αθώα ε, θύματα σε εισαγωγικά. Θέλω να σας πω εγώ γρήγορα πόσες ε, καταστάσεις θυμάμαι με οργή και πόσο οργισμένος έχω νιώσει. Γρηγορόπουλος, μαρφίν επεισόδια, αγανακτισμένους, μπάρες, τεμάτη, τι, 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 τι ήμουνα 20 χρονών, και θυμά, ήμουν, συγνώμη, 19 χρονών και θυμάμαι σαν χθε να χτυπάει το τηλέφωνο του συνεργάτη μου και να του λένε ότι ο, ο... ο, ο πρώτος ο χάθηκε στα τέμπη με τα πλακάς που φύγανε. Άρα θέλω να πω ότι διαχρονικά υπάρχουν τέτοια πράγματα, γι' αυτό σας είπα πριν, νιώθω ότι και εγώ έχω αίμα στα χέρια μου. Ναι και το ποτέ ξανά που είπε ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να το πιστέψει αυτή τη στιγμή κάποιοι κανένας πολίτης, γιατί έχουν συμβεί πολλά τέτοια στο Ακριβώς, παρελθόν. Ακριβώς και εδώ έχουμε στον όρο ότι, ότι, ότι το έθνο μα, πάσχιας μου επιτραπεί αυτή η, η, η φράση, από εγγενή αξιοκρατία. Δεν υπάρχει αξιοκρατία. Και μπορούμε να το δούμε για τους ανθρώπους που σαν και εμένα έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 80, τα κατάλοιπα που έφερναν οι προηγούμενες δεκαετίες και πώς αυτή τη στιγμή γενικότερα μετασχηματίζουμε μια χώρα. Ναι. Ψηφιακά, αναλογικά, καθημερινά, στη γειτονιά, οπουδήποτε. Αξιοκρατία στο διαδίκτυο, αξιοκρατία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει. Εδώ τώρα επειδή έχουμε να κάνουμε κάτι πραγματικά ζωντανό, η αξιοκρατία έρχεται η κυρία Τζόρμπα μέσα από τους ανθρώπους, από τους οποίους μετέχουνε θα πει αξιοκρατία. Αξιοκρατία θα, α, αξιοκρατία θα, πει ο ικανός να προχωράει, ο δημιουργικός να εξελίσσεται, mm -hmm. ο παραγωγικός να, δι, να, πώς το λένε, να, επιβραβεύεται. Αυτό είναι αξιοκρατία. Σωστά. Αυτός ο οποίος δεν έχει δίπλα του έναν σύμβολο. Αυτός ο οποίος ε, δεν μπορεί να πληρώσει μια σελίδα ε, για προώθηση. Αυτός, αυτός, αυτός που μπορεί να είναι πολύ αξιόλογος και να λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Αλλά με τον αλγόριθμο που έχει μέσα, εγώ το facebook πιο πολύ χρησιμοποιώ, οπότε δεν ξέρω και πολύ από τα υπόλοιπα. Θα μου πείτε εσείς όμως, αυτή θα είναι ε, πώ μπορεί να πραγματικά σε ένα τέτοιο χώρο ο μικρό, αυτό που δεν έχει πολλέ δυνάμει, που δεν έχει και πολλά χρήματα, πώ μπορεί να επιβληθεί, Αν κάτι μα έχει δώσει ή το διαδίκτυο και το ίντερνετ και η εξέλιξη τη τεχνολογία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ιντερνετ είχα και εγώ το 1995 στο σπίτι μου από τα πρώτα σπίτια που είχαμε ίντερνετ. Λοιπόν, Έχουμε ίντερνετ και τώρα, αλλά έχουμε και την τεχνολογία. Η τεχνολογία λοιπόν και το ίντερνετ μα έχει δώσει την ελευθερία το να δημιουργούμε μέσα από διάφορα εργαλεία δωρεάν. Το να ανοίξω ένα λογαριασμό στο Twitter και να αλληλοεπιδρώ με χρήστε στα, στα, trends που τρέχουν και να τοποθετούμε. Το να δημιουργήσω μια σελίδα στο Facebook δεν έχει κόστο. Με, με, τέσσερα κλικ μπορεί να κάνει κάποιο μια σελίδα. Με πλατφόρμε οι οποίε σου δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσει δωρεάν μια ιστοσελίδα τα blogs και άλλες ε, εταιρείες και πλατφόρμες που σου δίνουν δυνατότητα. Άρα αν κάτι έχει δώσει ε, το ίντερνετ και η τεχνολογία είναι τη δυνατότητα το να δημιουργήσεις κανάλια και να έρθεις ε, ανέξοδα. Σε επικοινωνία με τον οποιοδήποτε. Ένα θαυμαστό, όχι τόσο καινούριο κόσμο, θα πω εγώ, αλλά για πολλού από εμά που παρακολουθείτε και το κοινό, αυτή την ώρα μπορεί να είναι και καινούριο. Ε, κύριε Καλαμίδα, πρώτον, από τα μέσα κοινωνική δικτύωση, ε, ποιο πιστεύετε ή μάλλον τι στοιχεία έχετε σε σχέση με την Ελλάδα, σε, ε, με το πόσοι τα εμπιστεύονται, εάν ε, το Facebook είναι για ποιε ηλικίε, το Instagram, για ποιε ηλικίε, το TikTok, ξέρουμε για τι πολύ μικρότερε, αν βλέπετε ότι αυτά θα αλλάξουν ε, τα προσεχή χρόνια. Επειδή δεν θέλω να πω τώρα κάτι το οποίο είναι μετέωρο και δεν έχω κάποια τελευταία, έτσι, κάποια τελευταία στατιστικά έγκυρα, εγώ αυτό που μπορώ να σα πω ε, και εμπειρικά αλλά και με τι τελευταίε ε, μετρήσεις είναι ότι όντω ναι, το Facebook μπορεί να λέμε ότι είναι για μεγαλύτερε ηλικίε, αλλά αυτή τη στιγμή λέμε ότι, όχι λέμε, είναι όλοι εκεί μέσα, ασχέτω αν οι άνθρωποι που αλληλοπιδρούν είναι 40 plus. Εγώ, α πούμε στο facebook, κλείνω. Έχω κλείσει ήδη 14 χρόνια. Τι λέτε. Ε, είμαι και από το 2008 από του πρώτου που ανοίξανε την ελεύθερη πρόσβαση. Κλείνω ήδη. Έχω κλείσει ήδη 10 χρόνια στο, στο instagram. Στο Instagram πάντω, επειδή παίζουν ρόλο οι φωτογραφίε, πιο πολύ νέοι νομίζω. Γενικότερα, πλέον όλα τα μέσα κοινωνική δικτύωση και οι online κοινότητε, όπω είναι το YouTube, έχουν πάει σε γρήγορο περιεχόμενο μικρή διάρκεια και αρκετά δημιουργικό για να τραβήξει την προσοχή. Αυτό είναι που ξεχώρισε και το TikTok. Μετά το TikTok, τα short stories τα έβαλε και το YouTube. Το Instagram, το ανώμα ρίξι. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε κάποιο ε, εδώ, ε, ο οποίο ε, είναι tiktoker που ήρθε νέο άνθρωπο και μου είπε: Θα μπορούσατε για μένα να κάνετε ε, tiktok, να ανεβάζετε πράγματα και να κάνετε. Παρ' όλα αυτά, μου λέει: Υπάρχει ένα μεγάλο κίνδυνο. Εκεί είναι όλα ανοιχτά. Μπορεί να φάτε μεγάλο βρυσίδι, παραδείγματο χάρη. Θα το πω έτσι, όπω μου το εγώ, είπε ο άνθρωπο. Εγώ το λέω από την πρώτη μέρα και για τι επιχειρήσει και για του ανθρώπου πρέπει η επιχείρηση και ο καθένας μας να γνωρίζει ποιο μέσο είναι αυτό που του ταιριάζει και να βρίσκεται εκεί γιατί πραγματικά νιώθει άνετα. Το να δω τώρα το προφίλ του Πρωθυπουργού, του εκάστοτε Πρωθυπουργού, στο TikTok για να δημιουργήσουμε virality και να πούμε ότι είμαστε και εμείς εκεί, δεν ξέρω αν... Στο τέλο τη ημέρα προσφέρει κάτι ή όχι. Οπότε να ξέρουμε πού είμαστε και γιατί να είμαστε. είμαστε. Ε, Κλείνοντα, κύριε Καλαμίδα, έχετε και το ήθερμαϊκό, σωστά. Είστε δημότη, όχι. Δεν το λέω. Δεν το έχω. Το διευθύνω με το μεγάλη χαρά και τιμή. Ναι. Ε, εννοούσα η ομάδα. Ήταν δεύτερο That's. πληθυντικό. Έχετε. Ε, είστε συνεργάτε, δηλαδή μια ομάδα εκεί. Ε, είστε στην, στο Δήμο Θερμαϊκού, είστε δημότη εκεί. Είμαι, είμαι περήφανο και αγαπάω πάρα πολύ τον τόπο μου. Δεν γεννήθηκα στην Περαιά, αλλά μεγάλος από εκεί πήγα το 1993. Εγώ ήμουν κάτοικο όταν πατρεύτηκα στην Περαιά, θέλω να σα πω. Αλλά ήταν πολύ μακριά από τον Αντένα που ήταν στην 26 Οκτωβρίου και τελικά κάποια Ήτανε στιγμή Ήταν ταξίδι, ταξίδι Ήτανε τότε. ταξίδι τότε. Ναι. ναι, λοιπόν, ε, εκεί έχω μεγαλώσει, εκεί δραστηριοποιούμε και επαγγελματικά. Και ένας, ε, μια σκέψη μας που είχε ξεκινήσει δειλά από το 2017 πήρε σάρκα και οστά με το e ε, Είμαστε live από το 9 Δεκεμβρίου και δόξα τω Θεώ φαίνεται ότι η καλή δουλειά, ε, οι κάτοικοι της περιοχής, οι δημότες του νέου διευρυμένου Δήμου Θερμαϊκού την αντιλαμβάνονται και μας ασχολεί <στονιχεία> Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ε, Πέραια? Ε, οι ανενεργοί πολίτες. Ανενεργοί πολίτε. Μάλιστα. Άρα έχετε και μια προσπάθεια ευαισθητοποίηση από ό,τι καταλαβαίνω μέσα από το site. Ε, κύριε Καλαμίδα, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Και εμεί, κυρίε και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα επικεντρώσουμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πράσινου κινήματο, τον Βασίλη Ρόκο.